Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστήριου στην καθημερινότητα, στα θέματα τα καυτά, συντάξει, ασφαλιστικό. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αρχισυντάκτης εφημερίδας, πρώτο θέμα είναι μαζί μας και οικονομικό συντάκτης. Γι' αυτό η παρουσία του θα μας βοηθήσει πολύ. Ξέρει τα θέματα, αυτά τα κατέχει καλά. Και βέβαια ο κ. Παναγιώτης Κοκόρης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε. Δεν είχαμε συναντηθεί με την Τρόικα. Ναι. Απόψε θα έχουμε τον κύριο Κοκόρη. Και σπάνιος γνώστης δύο θεμάτων, και του ασφαλιστικού και του φορολογικού. Έτσι. Μην το ξεχνάμε, γιατί ήταν χρόνια συνδικαλιστής στον χώρο των εφοριακών και ξέρει πολύ καλά, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Και τον άνθρωπο ο οποίος απαντάει μέσα δευτερόλεπτα σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν ασφαλιστικά θέματα. Εγώ έχω μένω έκπληκτο σε αυτό που ακούω. Πώς υπολογίζει μέσα σε δευτερόλεπτα την ώρα που ακούει μια ερώτηση. Ένσημα, συντάξεις, χρόνια και απαντάει και σωστά. Ο κύριος Νόμος. Εδώ πρέπει να τον βομβαρδίσουν με ερωτήσεις όποιοι έχουν απορίες. Να μην μιλήσουμε καθόλου. Και εκδότης περιοδικού νομοθεσία ΕΙΚΑ. Καλησπέρα. Επίσης πολύ καλός γνώστης. Κύριε Κοκόρη, τι γίνεται με την ιστορία της Τρόικας, η συντάξη, η κύρια σύνταξη να μειωθεί, τα επικουρικά να μπουν μέσα στη σύνταξη, το επικουρικό γίνεται φιλοδόρημα, λέει. Τις 20 ετίες. Το εφάπαξ πάλι θα ενταχθεί μέσα στη σύνταξη. Κύριε Κουρή, έχετε πάρα πολλά χρόνια στα ρεπορτάζ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε φορά που γίνεται συζήτηση με την Τρόικα ή αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις, αναρωτιόνται πρώτα εσείς οι δημοσιογράφοι και καλά κάνετε. Μήπως μειωθούν οι συντάξεις, μήπως μειωθούν οι μισθοί. Εύλογο το ερώτημα. Εύλογο το ερώτημα. Έχουμε κάποιες διαρροές. Δεν διαφωνώ. Όταν καθόμαστε στην Κοκόρη, έχουμε καεί. Πόσα ερωτήματα έχουν έρθει από τον κόσμο, φοβάται. Ξέρετε, κύριε Ξενάκη, όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι και είμαστε δύο πλευρές, ο καθένας καταθέτει τις δικές του απόψεις. Οι Τροϊκανοί έχουν κάποιες απόψεις. Εμείς όμως έχουμε και γραμμές άμυνας, αλλά έχουμε και τις δικές μας θέσεις. Έχουμε γραμμές άμυνας. Βέβαια έχουμε γραμμές άμυνας. Έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη και ο Υπουργός Εργασίας ότι δεν θα προχωρήσουμε σε καμιά περίπτωση σε μειώσεις συντάξεων. Και γι' αυτό το τονίζω αυτό ιδιαίτερα. Κάνουμε όλες αυτές τις οργανωτικές αλλαγές. Έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια τόσες πολλές αλλαγές στο ασφαλιστικό που πιστεύω στους γνώστες σε βάθος του ασφαλιστικού, όπως είναι ο κύριος Μπούρλος, πρέπει να ομολογήσουμε όλοι και να παραδεχθούμε ότι είμαστε σε ένα νέο ασφαλιστικό του 21ου αιώνα. Προσαρμοζόμαστε σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Να έχουμε και τις μειώσεις των συντάξεων, κύριε Κοκόρη, οι οποίες κακά τα ψέματα έχουν επηρεάσει χιλιάδες κόσμου. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε στον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι θα τεθεί ένα τέρμα, ότι πηγαίνουμε προς μια ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Και να προσθέσω, υπάρχει μια ανησυχία. Το 10 μας έλεγαν με τη μεταρρύθμιση εκείνη ότι πια κατοχυρώσαμε ασφαλιστικό για τα επόμενα πόσα, εντάξει, 20 10, χρόνια. Το 10 δεν ήταν η κυβέρνηση αντικομματική και είχε και η Νέα Δημοκρατία. Λέω ότι ο κόσμος άκουγε. Εμείς ακούγαμε ότι τελείωσε. Τώρα για τα επόμενα 20 χρόνια πολλά είχε πει το 10, τώρα. Τώρα ακούμε, τα 15 χρόνια θα γίνουν 20. Κύριε Ξενάκη. Οι επικουρικές θα σταματήσουν να υπάρχουν ουσιαστικά, θα γίνουν φιλοδόρημα. Και το έλεγε εδώ πριν από δύο μέρες ο πρόεδρος των εργαζόμενων ασφαλιστικά ταμείων, ο κ. Καποτάς. Άρα κύριε λοιπόν, πώς να εμπιστευτεί ο άλλος που ακούει. Κύριε Ξενάκη, πέστε να πω κάτι. Έχουμε ένα ιστορικό δεδομένο. Ναι. Έχουμε πει ότι για τις επικουρικές θα γίνουν αναλογιστικές μελέτες. Υπάρχει ένα συντελεστής βιωσιμότητας, ο οποίος προσδιορίζεται στο πρώτο δίμηνο ή το πρώτο τρίμηνο του επομένου από τη λήξη έτους, όπως και για το εφάπαξ, δηλαδή το 2014 το πρώτο δίμηνο ή το πρώτο τρίμηνο θα έχουμε το συντελεστή βιωσιμότητας σε σχέση με το εφάπαξ και τα επικουρικά, ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο. Και ο Μιλών και ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτης, από το μήνα Φεβρουάριο, είχαμε πει ότι στις επικουρικές συντάξεις θα υπάρχει μία μείωση στο δεύτερο εξάμηνο της τάξης του 5%. Αυτή που είναι πράγματι, 5% υπήρχε μείωση. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που πιστοποιεί αξιοπιστία. Άλλες δεν θα έχει μείωση. Μέχρι τώρα. Μα γράφτηκε, αυτή τη στιγμή. Γράφτηκε σε καθημερινή πολύ σοβαρή εφημερίδα και αξιοπιστή. Ότι το φιλοδόρημα, το θα είναι φιλοδόρημα 80 ευρώ η επικουρική σύνταξη. Κύριε Κουρή, μπορεί να σερνόμαστε πίσω από οποιαδήποτε άποψη. Όχι άποψη. Απόψη υπάρχουν πολλές. Ο πρόεδρος των εργαζομένων ασφαλιστικών ταμείων. Ούτε διαφωνώ. Δεν θα είναι ούτε το λέω όμως και ο υπουργός, το λέει και ο γραμματέας. Αν πάμε στο ίδιο διαφημίσει. Και σα πω. Αν το διαψεύδετε και λέτε ότι είναι αυτό. Θα σα πω. Εγώ δεν νομίζω πως το διαψεύδετε. Ότι δεν συμβεί. Μπορεί και να οδηγήσουν σε μείωση. Περιμένει αποτελέσματα. Λέω και κάτι άλλο, κύριε Ξενάκη. Θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Είμαι από εκείνους που το ποτήρι θέλω να το βλέπω μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Μισογεμάτο λοιπόν σημαίνει αισιοδοξία, πάλι αγώνας, προσπάθεια
για να, να σταθεροποιήσουμε μια κατάσταση και να πάμε σε κάτι το καλύτερο. Αν με συμμερίσουμε, κύριε Κούρη, και πάμε στο φιλοδόρημα, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά να βγαίνει. Για να βγαίνει αυτή η λέξη γενικέ μου, κάποιο να πει ότι κάτι συμβαίνει. Έτσι. Αλλά είπατε αναλογιστικές. Εάν οι αναλογιστικές δείξουν ότι δεν είναι βιώσιμοι. Το ΕΒΑΠΑΞ. Ή αν υπάρχει και μια εικόνα για τις αναλογιστικές, πώς πάνε, αν έχουμε κάτι πιο ερεπάντο. Κύριε Κουρή, για να μην πω όσο υποθετικά σενάρια θα σας πω. Δεν υποθετικό, είναι μια δεχόμενη. Και κύριε Κοκόρη, αν έχετε και μια εικόνα από τις αναλογιστικές, κατανοούμε ότι δεν μπορείτε να το πείτε να την πείτε ολόκληρα, αν έχετε μια οπτική. Εγώ κατανοώ την ανησυχία και τη δική σας και του κυρίου Κουρή. Όμως θα πω το άλλο. Ότι όλες αυτές οι αλλαγές που έχουμε κάνει αναμένουμε να φέρουν έσοδα. Παραδείγματος χάρη, ρυθμίσεις. 1000 με 1300 άτομα την ημέρα μπαίνουν στη νέα ρύθμιση. 10.000. Άρα... Αλλά αν είχαμε πάει 2 χρόνια πριν αυτό το πράγμα, δεν θα είχατε λεφτά. Και πλέον τώρα οι τρόικες δεν έχουν. Θα ήταν και κάποιε επιχειρήσει ανοιχτέ. Αυτό είναι κάτι που ακούμε. Είναι το γεγονό ότι αρχίζει και πέφτει. Κύριε Κουρή, κύριε Κουρή, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Στα 2,5 χρόνια αυτά όμω έγιναν ουσιαστικέ αλλαγέ στο ασφαλιστικό. Αλλαγέ που δεν είχαν γίνει τι τελευταίε δεκαετίε. Αυτό πρέπει όλοι να το ομολογήσουμε. Ναι. Άρα έχουμε ένα θετικό βήμα. Τα λέω καλά, κύριε Πούλου. Για να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Πούλου. Μισό λεπτό, για να ακούσουμε τον κύριο Πούλου. Το θέμα είναι το εξής. Ναι. Δεν ξέρω τα ερωτήματα που δέχεστε. Φαντάζομαι ή σχεδόν είμαι σίγουρος ότι τα περισσότερα. Θα μας κόψουν τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Ναι, πρέπει να εκφράζουν δύο ανησυχίες. Η μία είναι αν θα υπάρξει νέα περικοπή στις συντάξεις. Και η άλλη μεγάλη ανησυχία είναι αν θα υπάρξουν αυξήσεις στα όρια ηλικίας. Έτσι, αυτό είναι που απασχολεί τον κόσμο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. 20 χρόνια, 15 ή 20 χρόνια, γίνεται 20 χρόνια ναι. Και κάποιος που έχει φτάσει σε 55 χρόνια και είναι οικοδόμος. Πού θα τα βρείτε εγώ. Δεν μπορεί. Ξέρετε, είναι κάποιες κατηγορίες. Θα υπάρχει μία περίοδος που δεν θα... Ξέρετε, γιατί νέος μου μπαίνουν και... Μου επιτρέπετε να το βάλουμε σε σωστό πλαίσιο το ερώτημα. Ναι. Αυτό που βγήκε για, από 15 σε 20 είναι για αυτούς που γεννήθηκαν από το 75 και μετά. Δεν είναι άμεσα αντιμετωπίσιμο. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και αφορά αυτούς που γεννήθηκαν το 1975 και μετά, μακάρι, γιατί αλλιώς υπάρχουν κατηγορίες. Δεν υπάρχει, λέω ότι έχει δει το φως της δημοσιότητας από διαρροές που είπε ο κύριος Κουρής. Συγγνώμη, με συγχωρείτε και θα πάω στον κύριο Μπούρλο. Πάλι θα επικαλεστώ τον πρόεδρο των εργαζομένων, ο οποίος τον ρώτησε τον αριθμό και είπε ότι αριθμό 150.000 ανθρώπους μπορεί να αφορά, λέει, αυτά τα 15 στα 20 χρόνια. Το νούμερο δεν το λέω εγώ, το είπε εκείνος. Αν το δεις το εργατικό δυναμικό από το 1975 και μετά, δηλαδή ουσιαστικά τους 40 και μετά. Είναι 40 σήμερα. Λοιπόν, ουσιαστικά μπορεί να είναι ένα τέτοιο νούμερο. Λοιπόν, για να δούμε. Σε σύνολο εργατικού δυναμικού περίπου 4 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό αφορούσε ανθρώπους οι οποίοι τώρα ενδεχομένως είναι πιο κοντά, όχι 40. Αυτό, δεν καταλαβαίνω. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δηλαδή του 55 Για να ακούσουμε. Εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν πιάσει τον αριθμό 4.500 ημέρες ασφάλισης, άντρες και κυρίως γυναίκες, εδώ και αρκετά χρόνια και περιμένουν το ηλικιακό όριο για συνταξιοδότηση. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν δουλεύουν. Είναι εκτός αγοράς εργασίας. Και κυρίως το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται στις γυναίκες και σε κατηγορίες οικοδόμων. Λοιπόν, με τις γυναίκες. Παλινοστούντων, ίσως νομίζω υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Έτσι, με τις γυναίκες τι έχει γίνει. Είναι πολλές που το 2010 ήταν 56-57 χρονών, δεν μπορούσαν να βγουν ως μητέρες ανηλίκων, δεν είχαν τα τελευταία χρόνια ασφάλιση να πάρουν μειωμένη σύνταξη, περίμεναν με αυτά που ίσχυαν το 2010 να συνταξιοδοτηθούν στα 60. Το ηλικιακό όριο στην πρώτη φάση πήγε στα 65 και μετά πήγε στα 67. Περιμένουν λοιπόν με τα 4.500 ένσημα που είχαν να συνταξιοδοτηθούν στα 67. Αν τα 4.500 γίνουν 6, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα ότι θα μακρύνει η συνταξιοδότηση, θα καταστεί ανέφικτη. Ναι, αλλά εδώ λένε για το 1975. Μακάρι, αυτό δεν είναι. Μακάρι, αν είναι. Κύριε Μπουρλό, πριν πούμε αυτή την ειδική περίπτωση, πρέπει να παραδεχτούμε το εξής. Η εξαίρεση στο ασφαλιστικό ήταν ο κανόνας. Εγώ θα σας αναφέρω ούκο λίγες περιπτώσεις. Αναφέρομαι και περίπτωση εισφοράς 1000 ευρώ που πήρε επικουρικό 198.000. Μην πάμε λοιπόν, θέλω να πω, οι ιδιαιτερότητες υπάρχουν. Ίσως κάποια εσωτερική αναδιάταξη να χρειαστεί να γίνει, αλλά πάτε σε μια κατεύθυνση δικαιοσύνης. Αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό είναι απαραίτητο και θα πρέπει να υπενθυμίσω και ότι... δικαιοσύνης και ανθρωπίας. Και ανθρωπιά, στην ανθρωπιά το αποδείξαμε τις ρυθμίσεις, κύριε Κουρή, που εμείς στο ΚΕΑΟ δεν κάναμε ούτε μία κατάσχεση κάτω από 60.000 ευρώ. Λοιπόν, για να πάμε στο ούτε μία κατάσχεση. Το ΚΕΑΟ θα ήθελα μετά μας να πούμε λίγο και για τους συμψηφισμούς στο ΦΠΑ, καθώς βλέπουμε
ότι κάποια ζητήματα με το συμψηφισμό με τις ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να λυθούν. Λοιπόν. Έτσι. Το ΚΕΑΟ, ναι, μεν είναι μια τομή, όμως έχει δρόμο μπροστά. Απαντήστε μετά όμως. Να επανέλθουμε σε αυτό. Όταν έγινε η αλλαγή το 1990 που τα 4.050 γίνανε 4.500, δηλαδή αυξήθηκαν, όχι πολύ, αυξήθηκαν κάπως. Το μέτρο άρχισε να ισχύει 2 χρόνια μετά, εφαρμόστηκε σταδιακά και δεν έπιασε αυτούς που ήταν ήδη 63 ετών άντρες ή 58 ετών οι γυναίκες. Και μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχε βέβαια τέτοια ανεργία. Έτσι. Δηλαδή υπήρξε και στην αλλαγή αυτή μακρά μετάβαση και μάλιστα ήταν μια αλλαγή, δεν πήγε από τα 4.500, από τα 4.050 στα 5.500, πήγε από τα 4.050 στα 4.500. Αν πρόκειται λοιπόν να γίνει τέτοια αλλαγή, από τα 4.500 να πάμε στις 6.000, θα πρέπει να υπάρξει μακρά περίοδος ένταξης στο σύστημα της αλλαγής αυτής. Πάντως, ως κεντρική φιλοσοφία, πώς το κρίνετε με την έννοια ότι, κακά τα ψέματα, το να δουλέψει κάποιος 15 μόνο χρόνια για να πάρει σύνταξη, κρίνεται εξαιρετικά χαμηλό. Είναι πολύ λίγα τα αίτη αυτά. Εντάξει, αλλά εμείς παίρναμε μηνύματα αυτές τις μέρες. Από ειδικές ομάδες, το καταλαβαίνω. Σαφώς. Εκεί νομίζω ότι εκεί θα πρέπει. Σε διάφορες άλλες ομάδες ανθρώπων και επίσης. Και στους οικοδόμους υπάρχει. Και έχουν και ένα άλλο δίκιο. Λένε το εξής, ότι άμα δεν μου δώσει σύνταξη 15 χρόνια, επειδή έχω 14 ενδεχομένως ή 18, να μου επιστρέψει τα χρήματα τα οποία έχω καταβάλει ως ασφαλιστικές φορές. Αυτό είναι ένα σκοπό που είναι λογικό. Ο κύριος Ξενάκης τώρα το έβαλε σε πραγματική διάσταση. Αυτή θα ήταν μια ρεαλιστική διάταξη, θέση. Ναι. Ρεαλιστικότητα τη θέση. Αυτό λένε. Εάν λοιπόν θα μπορούσε ένα ασφαλιστικό σύστημα να λειτουργήσει στη βάση της ανταποδοτικότητας και ασφαλώς και βέβαια θα ήταν σε υγιή κατεύθυνση. Δεν λειτουργήσε όμως κανένα χρόνο. Από το 2000 μέχρι το 2014 έκανα σήμερα έναν υπολογισμό. Έχουμε κρατική επιχορήγηση 199 δις και 3. Είναι αναδιαμητικό το σύστημά μας, δεν είναι ανταποδοτικό. Γιατί αναδιαμητικό? Αν δεν έχεις φόρους, αν δεν έχεις παραγωγή και δεν έχεις φόρους και ζεις με δανεικά, δώσε. Το σύστημα είναι αυτό. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος. Λέω ότι αυτό είναι. Κύριε Ξενάκη, είναι αναδιανεμητικό πιο να έχεις, να δικαιούσε 150 έχει και να παίρνει 230. Έχετε δίκιο, κύριε Γόρα, είχε στρεβλώσει πολλές και είναι... Αναδιανεμητικό θα ήταν. Ό,τι εισφέρεις είναι το επιτόκιο. Ξεχνάμε κάτι. Ναι. Δεν διαφωνώ. Ξεκινήσαμε επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τα λεφτά των ταμείων ήταν κατοθετημένα στις τράπεζες άτοχα. Και για το Πασό και άρχισε να δίνει κάποιον. Γίνανε λάθη. Ναι, αλλά δεν μου δικαιώσε. Μου πήρε τα λεφτά. Ναι. Τι έγινε, κύριε Πουρή, μετά τι έγινε στον Νίκο Νάφη. Δεν είναι όλα μοναζιγά. Όχι. Δεν διαφωνούμε. Συζητάμε. Κύριε Πουρή. Εγώ να προσθέσω ότι μαζί ο κόσμος συζητάμε. Κάτι οι τράπεζες τα εκμεταλλευτήκανε. Ναι. Τα εκμεταλλευτήκανε. Να μου επιτρέψει ο κύριος Ξενάκη. Ναι, πέστε το για να πάμε. Έρχονται τα λάθη από το παρελθόν. Μήπως όλοι μας εδώ έχουμε ένα μικρό μέρος ευθύνης πέρα από τους πολιτικούς που δεν υψώσαμε το ανάλογο ύψος φωνής, σκληρή φωνή, πιο δυνατή, να δημιουργήσουμε αναχώματα. Να μην φτάσουμε εδώ σήμερα. Πάντα φταίει εκείνος που είναι ο ευθυντής που κρατάει την πακέτα. Είπα. Την ευθύνη την έχουν βέβαια περισσότερο οι άλλοι. Αλλά μήπως και εμείς λίγο. Κύριε Μπούρλο, ένας φίλος εδώ, Κώστας Σουκαλάς, ο νομικός, λέει οι αναλογιστικές θα γίνονται κάθε χρόνο, άρα και οι επικουρικές θα μειώνονται κάθε χρόνο με βάση. Αυτό που λέει ο νόμος, ο νόμος που ισχύει από το 2012 για τις επικουρικές, είναι ότι λέει για τρίμηνο δεν θα γίνονται ένα τρίμηνο, δεν θα γίνονται ένα εξάμηνο. Και από εκεί και πέρα, με βάση και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, το ύψος των επικουρικών θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνταξιοδοτικές απαιτήσεις που υπάρχουν και τις οικονομικές δυνατότητες. Εσείς και κακά τα ψέματα. Κύριε Μπουρλό, δεν νομοθετήθηκαν σήμερα αυτά. Είναι η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος, είναι συμφωνηθέντα, είναι υποχρεώσεις της χώρας. Είπα, οι διατάξεις ισχύουν από το 2012. Απλά θα έχουν επίδραση στον πολίτη, λέει ο κ. Κακά τα ψέματα. Αν δεν υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας, δεν υπάρχει περίπτωση το ασφαλιστικό να έχει καλή πορεία. Γιατί είναι η αναλογία εργαζόμενων με συνταξιούχους, έτσι, η οποία είναι τρομερή, είναι τρομακτική. Ήταν τρομακτική. Τώρα, κύριε Μπούρλα, επειδή είπατε για τα όρια ηλικίας, να μείνουμε λίγο σε αυτό πέρα από τις μειώσεις των συντάξεων, γιατί επιμένει ο κόσμος. Εσείς από αυτά που ακούτε, από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που κυκλοφορούν στην ειδησιογραφία, δεν βγαίνουν από στομάχια ανθρώπων, έτσι, από πληροφορίες, βγαίνουν από τα ρεπορτάζ.
Ποιοι είναι οι πιο επίφοβοι αυτή τη στιγμή και βρίσκονται κοντά σε διακεκαυμένη ζώνη για να βρεθούν να χρειαστεί να δουλέψουν αρκετό καιρό περισσότερο από όσο υπολόγιζαν? Κοιτάξτε, οι κατηγορίες οι οποίες εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι κινδυνεύουν, αν επαναλαμβάνω, αν γίνουν τέτοιες αλλαγές. Είναι γουρλό. Αφήστε να απαντήσω. Να σας προλάβω. Όχι, να απαντήσω. Να μην είμαστε απεσιόδοξοι. Εγώ πιστεύω ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα ευνηδιαστούν οι πολίτες. Κύριε Γενικέ μου, να σας πω εγώ, επειδή εγώ συνταξιούχος γονείς, η σύνταξη της μητέρας μου έχει μειωθεί τα τελευταία 3 χρόνια, επειδή δεν είναι και υψηλή, είναι κάτω από το 1.000 σύνταξη, έχει μειωθεί 250 ευρώ. Και κάθε φορά που. Και ποτέ δεν παίρνει σταθερή σύνταξη. Πίνει 20 ευρώ λιγότερο, 5 περισσότερο. Κάτσε να βγάλουμε την είδηση. Έχετε μήπως κάποια αίσθηση από τις αναλογιστικές μελέτες? Να το βλέπουμε αισιόδοξα, αλλά είμαστε και τα πραγματικά. Ξέρετε γιατί? Έρχεται ο νέος τρόπος υπολογισμού από μία πρώτου 15. Ο νέος τρόπος υπολογισμού. Και σε αυτή την επιτροπή είμαι και πρόεδρος. Ωραία, πολύ ωραία. Και λέω το εξής. Ήδη όσοι έχουν θεμελιώσει μέχρι 31/12/14 ασφαλιστικό δικαίωμα. Δεν πειράζονται. Όποια στιγμή και να το ασκήσουν. Και του 15 και του 16 και του 17, ο νόμος είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν ευνηδιαστικά αλλάξει κάτι, δεν το πιστεύω. Αυτό λοιπόν λέμε. Τώρα πάμε στον κύριο Μπούρα. Λοιπόν, καλά το θέσατε. Γιατί η Τρόικα λέει, ζητάει αυτό. Ότι δεν υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα, αν καταλαβαίνω καλά. Το πρόβλημα είναι ότι φαίνεται ότι ζητώνται παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό. Όταν λέμε παρεμβάσεις, μπορεί αυτές να αφορούν είτε μείωση συντάξεων ήδη καταβαλωμένων συντάξεων, είτε αυξήσει ορίων ηλικίας. Ο κόσμος έχει τρομερή ανασφάλεια αυτή την περίοδο και που οδηγεί αυτό σε πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας λένε ότι εγώ θέλω να συνεχίσω να είμαι στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορώ από τα 52 να με πάει στα 62. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω. Τώρα, από εκεί και πέρα. Και να βγαίνει λέει, και στη σύνταξη από τα 52 πια, δηλαδή. Και ο κύριος Υπουργός το έχει πει κατά επανάληψη, δεν πρόκειται να υπάρξουν τέτοιες ανατροπές στα ηλικιακά όρια. Υπάρχει όμως διάχυτος φόβος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αν ζητούνται παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, δεν ξέρω, είναι θέμα σε ποιο επίπεδο θα γίνουν αυτές. Και πώς θα πρέπει να κινηθεί κάποιος εξαρτάται από το τι παρεμβάσεις θα γίνουν. Παραδείγματος χάρη, αν πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις μειώσεων των καταβαλωμένων συντάξεων, αυτό είναι αντικίνητρο στο να συνταξιοδοτηθεί κάποιος. Αν πρόκειται να γίνουν αλλαγές σε επίπεδο αύξησης ορίων ηλικίας, αυτό δημιουργεί κίνητρο συνταξιοδοτήσεων. Επίσης, ακούγεται ότι μπορεί να θυγούν και ειδικές κατηγορίες συντάξεων. Δεν ξέρω. Του διαλόγου που γίνεται με την Τρόικα. Αυτό που ρώτησε ο κύριος Ξενάκης, οι κατηγορίες αυτές. Υποθετικό ερώτημα. Ναι, υποθετικό είναι. Με βάση όμως σενάρια που ακούγονται. Είναι οι κατηγορίες που συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 με βάση μεταβατικές διατάξεις. Ναι. Επαναλαμβάνω, αυτές οι διατάξεις κάποια στιγμή και γρήγορα τελειώνουν. Είναι αυτοί που διασώθηκαν από τις μεταβατικές διατάξεις. Γιατί πλέον τα γενικά, ακριβώς, τα γενικά όρια, όσες γυναίκες δεν έπιασαν την προϋπόθεση των 5,5 και ανήλικο μέχρι το 2012, πάνε στα 62. Ναι, αλλά και αυτές όμως κινδυνεύουν τώρα, λέει. Αυτό λέω ότι, αυτό λέω ότι οι κατηγορίες, αν θυγούν, θα θυγούν οι κατηγορίες εκείνες που διασώθηκαν με βάση τις μεταβατικές διατάξεις. Και ο κ. Κουκόρης λέει ότι κάποιες, δεν θα συμβεί αυτό. Είπα το εξής. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρχει κίνδυνος. Από εκεί και πέρα, η οποιαδήποτε διαρροή, το οποιοδήποτε αίτημα της άλλης πλευράς για παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, δεν σημαίνει ότι θα γίνει δεκτό. Εξάλλου του ότι. Οι διαπραγματεύσεις, παραδείγματος χάρη, δείχνουν μια στασιμότητα. Οι διαπραγματεύσεις κατ' άλλους είναι δύσκολες ή είναι κρίσιμες. Σημαίνει ότι δεν είμαστε καθόλου, μα καθόλου ενδοτικοί. Και αυτό λέει πολλά. Τι ζητάνε αυτοί? Τι ζητάνε? Είναι τόσο ακραία που. Και πόσο είστε αισιόδοξος από αυτά που γνωρίζετε για τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, γιατί έχετε αίσθηση και εικόνα. Πόσο είναι αυτό το πρόβλημα? Πιστεύω ότι από την πρώτη αποτίμηση η οποία έγινε, πως υπάρχουν ισχυρές γραμμές άμυνας και υπάρχουν σημεία στα οποία πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα υποχωρήσει με τίποτα. Γιατί αυτό το χειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο. Μια γεύση που τι ζητάνε. Ό,τι ακούτε μπορεί να ζητάνε. Εσείς δημοσιογράφος, μια εικόνα έχετε. Μην ξεχνάτε ότι είναι πολιτικός, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ενδοτικότητα σε καμιά περίπτωση σε αυτά. Και αν επιμείνει, κύριε Τρόικα. Αν επιμείνει, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχει η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς πασχίζουμε για το συμφέρον του ελληνικού λαού και θα παλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή που υπαγορεύει το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Η τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία τώρα. Μαθαίνω ότι το ΙΚΑ έχει 1 δισεκατομμύριο τρύπα.
Από πού είναι εδώ πέρα. Κύριε Κουρή, επειδή βάλαμε πολύ αρνητικό σενάριο. Όχι αρνητικά, βέβαια. Θα πω το εξής, θα πω το εξής. Πριν δύο χρόνια, από την πρώτη μέρα που πήγα και πέρα στη γραμματεία, δεν θα έχει το ίκανο να δώσει συντάξεις. Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει. Αν τις έγραφα θα ήταν χιλιάδες. Ερχόμαστε σήμερα, Είχαν 895 εκατομμύρια ελλείμματα τα ταμεία, ναι ή όχι. Υπήρχε πάπλωμα το οποίο ήρθε και κάλυψε αυτή τη διαφορά όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριε Μπούρλο, που παρακολουθείτε τα οικονομικά των ταμείων. Άρα όλες οι κασάνδρες διαψεύστηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, αυτά τα δύο χρόνια, τα δυόμιση, σε κόντρα των οποιονδήποτε διαρών ή διάχετων αρνητικών απόψεων, έγινε το αντίθετο. Δεν είναι ο προϋπολογισμός του ΙΚΑ, δεν είναι κάπου 897 εκατομμύρια μείον. Ναι, αλλά προσέξτε, παλιά δεν υπήρχε τσεκ από ΔΕΛΤΑ με καταβληθήσεις εισφορές, δεν υπήρχε ενιαία δήλωση από ΔΕΛΤΑ και επικουρικών ταμείων, δεν υπήρχε ψηφιοποίηση δεδομένων, δεν υπήρχε το ΚΕΑΟ στο οποίο έχουν μεταβεβαστεί όλα τα ληξιπρόθεσμα. Έχουν γίνει λοιπόν εργώδεις προσπάθειες, έχουν γίνει τέτοιου είδους μεταβολές, νέα ρύθμιση. Νέα ρύθμιση πιο ευνοϊκή από όλες τις προηγούμενες. Την οποία η Τρόικα μαθαίνουμε αναμένουμε... ότι ζητάει να τη μαζέψουν όμως. Τρόικα... Αυτό πάντως ακούγεται ότι είναι και κόκκινη γραμμή. Να σας πω, κύριε Μαρκόπουλε, κύριε, να πω στο φίλο μας τον κύριο Ξενάκη ότι και πριν ακόμα κυκλοφορήσει είχαμε δει δημοσιεύματα του τύπου. Η Τρόικα ζητάει την απόσυρσή της. Δεν τα είχαμε δει. Δεν είχα δει το φως της δημοσιότητας. Εμείς λοιπόν βγάλαμε πρώτη στα ασφαλιστικά ταμεία την Εγκύκλιο. Έχει 1.000 με 1.300 άτομα την ημέρα που προσέρχονται. Η ρύθμιση προχωράει κανονικά. Και προχωράει κανονικότατα. Και μακάρι να συνεχίσει. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Τι θέλει να πει, Γεμπούλο, πέστε το για να πάμε στο διάλειμμα. Όχι, λέω το εξής. Μακάρι να προχωρήσει. Εδώ θα πρέπει να το πούμε ότι υπάρχουν επιχειρηματίες και επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν στη ρύθμιση, έχοντας όμως οφειλές πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι το πάλι το λάθος. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταποκριθούν στους όρους. Εκεί μπορεί να γλιτώσει και θέση εργασίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το ξαναδεί το Υπουργείο. Κύριε Μπουρλό, αυτό δεν θα ήθελα να το συζητάμε πάντα δημόσια, γιατί ξέρετε ότι και εδώ υπάρχει ένα παράθυρο εξυπηρέτησης. Και γι' αυτό ας μην το συζητήσουμε. Ναι, στα ασφαλιστικά, στις εφορίες δεν υπάρχει το παράθυρο. Στις εφορίες. Είπε για τα ασφαλιστικά ο κύριος Μπουρλός και απάντησε στα ασφαλιστικά. Όπου ότι, υπάρχει παράθυρο, ότι υπάρχει παράθυρο. Μα το μπορεί παράθυρο... να γίνει παράλληλη από το εκατομμύριο και πάνω. Παράλληλη από το εκατομμύριο και πάνω, λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Το ίδιο ευνοϊκή. Το ίδιο ευνοϊκή, μην τα θέλουμε μοναδικά. Είχε μπει πλαφόν στο νόμο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Χαίρομαι που σας βλέπω πολύ κατηγορηματικό σε ορισμένα πράγματα για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον. Δίνει απαντήσεις. Ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Είπα όχι, πιστεύω στην πάλη γιατί και στον αγώνα. Και εμείς... κύριε Ξενάκη, πιστεύω στην καθημερινή προσπάθεια. Εάν λοιπόν σκεφτόμουν διαφορετικά, θα έπρεπε να πάω σπίτι μου. Λοιπόν, έχουμε και κάποια επιμέρους ερωτήματα. Θα γυρίσουμε και θα τα θέσουμε στον κύριο Μπούρλο και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.